Η αντιπολίτευση στον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Ρωσία είναι αποφασισμένη να συνεχιστεί ακόμα και μετά το θάνατο του Αλεξέη Ναβάλνη. Τρει από τι εξέχουσε προσωπικότητε τη αντιπολίτευση προσκλήθηκαν να μιλήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στι Βρυξέλλε αυτή την Πέμπτη και όλοι συμφωνούν σε ένα σαφέ μήνυμα: Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Όχι, δεν σταματάμε. Θα είναι η νίκη του Πούτιν αν σταματήσουμε τη δραστηριότητά μα λόγω προσωπικών ανησυχιών για την ασφάλειά μα. Επομένω, δεν θα του δώσουμε αυτή τη νίκη. Ο πρώην Υφυπουργό Ενέργεια τη Ρωσία, Βλαντιμίρ Μίλοβ, πιστεύει ότι ο πόλεμο κατά τη Ουκρανία έκανε τη χώρα του ακόμα πιο κατασταλτική. Ενώ οι οικονομικέ κυρώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη Ρωσία είναι αρκετά ισχυρέ, οι μεμονωμένε δεν επαρκούν, καθώ στοχοποιούνται μόνο άτομα που βρίσκονται στι κορυφαίε θέσει. Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ευθύνη σε όλου όσοι είναι συνένοχοι στα εγκλήματα του Πούτιν και νομίζω ότι είναι η ώρα να απαντήσουμε στο κάλεσμα του Ναβάλνη να επιβάλλουμε σαρωτικέ προσωπικέ εναντίον όλων όσοι εμπλέκονται στα εγκλήματα του καθεστώτος Πούτιν. Ένα άλλο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μην αναγνωρίσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στα Μέσα Μαρτίου στη Ρωσία, αφού θεωρούν παράνομες τις τροποποιήσεις που έγιναν στο Σύνταγμα το 2020, προκειμένου να επιτραπεί ουσιαστικά η εκ νέου εκλογή του Πούτιν. Ενότητα στο να σταθούμε απέναντι στον Πούτιν και να τον καλέσουμε για αυτό που είναι εγκληματία καταζητούμενο από το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Όχι νόμιμο εταίρο στη διεθνή σκηνή. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι σφετεριστή, δολοφόνο και κλέφτη. Μαζικό δολοφόνο στι μέρες μα με όλα τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία. Άρα πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Η γυναίκα αυτή είναι σύζυγος ενός πολιτικού αντιπάλου που κρατήθηκε το 2022 και καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης. Η ιστορία του μοιάζει επικίνδυνα με αυτή του Ναβάλνη. Ύστερα από δύο δολοφονικέ επιθέσει κατά του συζύγου μου, δεν έχω καμία εγγύηση και δεν είχα ποτέ καμία εγγύηση ότι δεν θα ξαναπροσπαθήσουν. Ενώ κρατείται από του ίδιου ανθρώπου που προσπάθησαν να το σκοτώσουν δύο φορέ, όπω ακριβώ ο Αλεξέη κρατήθηκε από του ίδιου ανθρώπου που προσπάθησαν να το σκοτώσουν στο παρελθόν. Η Γιούλια Ναβάλνα για χείρα του Αλεξέη Ναβάλνη θα μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο την ερχόμενη Τετάρτη.